Θέλω να πω ότι χθες το βράδυ, αυτό που πήγα να πω, χθες το βράδυ παρακολουθούσα λίγο τα ρεπορτάζ μέχρι να κοιμηθώ. Και όταν αναφέρονταν στη διεθνή βοήθεια, η πρώτη διεθνή βοήθεια που ανέφεραν τα ρεπορτάζ ήταν η ελληνική. Ναι. Και μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ενώ οι Έλληνες κάτω, τις, οι διασώστες, τις ΕΜΑ και του ΕΚΑΒ, πολεμούν μόνοι τους, βγάζουν ανθρώπους, χωρίς συνεργασία θέλω να πω, με την τουρκική αντίστοιχη ΕΜΑ. Παρ' όλα αυτά τα ρεπορτάζ εδώ αναγνωρίζουν πάρα πολύ και οι εφημερίδες και η τηλεόραση κτλ. Αναγνωρίζουν πάρα πολύ το γεγονός ότι έχει έρθει εδώ η Ελλάδα στην άλλη άκρη της Τουρκίας, βοηθάει και βγάζει και ανθρώπους. Θέλω να με βοηθήσουν τα παιδιά είναι από το Control. Είναι πολύ ενδεικτικά τα tweet που έχουν υπάρξει από Τούρκους πολίτες, δημοσιογράφους, ανθρώπους γενικά της γειτονικής χώρας, γιατί η έκφραση ευγνωμοσύνης είναι κυρίως και από το λαό, έτσι. Εκεί είναι που με τους λαούς τώρα τι διαφορές έχουν λαοί. Ο τρόπος που διατυπώνει τις ευχαριστίες, κοιτάξτε εδώ, η ιστορία θα γράψει ότι η Ελλάδα έσπρεψε να βοηθήσει, όχι το Κατάρ. Αυτά είναι από Twitter στην Τουρκία. Ο ανθρωπιστός μόνος θα κερδίσει, όχι από ανθρωπιά. Σε ευχαριστούμε, γείτονα. Πάμε να δούμε. Σε ευχαριστώ, γείτονα, φίλε. Ο πόνος θα είναι ξεκάθαρος την ημέρα. Σε ευχαριστώ που υπάρχεις εδώ. Και πολλά ευχαριστώ στην Ελλάδα που είπε θα έρθουμε ξαφνικά ένα βράδυ. Ακούστε εδώ. Για να μας φέρει βοήθεια ένα βράδυ. Λοιπόν. Σωστά. Αυτή είναι η πραγματική. Σε ευχαριστώ, γείτονα. Αυτή είναι η πραγματική, ο τρόπος της ευγνωμοσύνης. Λοιπόν, Παναγιώτη. Έλα, Σπύρο μου. Λοιπόν, να βάλω και μια διάσταση πολύ σύντομα οικονομική στόλο στην όλη καταστροφή. Ναι, ναι. Και εσείς του Capital, μη λείψετε, να πείτε τα οικονομικά σας. Αφού είναι η καλύτερη. Επηρεάζει, Δημήτρη, γενικότερα την περιοχή αυτή. Σωστό. Ότι επειδή η Τουρκία δεν βρίσκεται στην καλύτερη κατάσταση οικονομικά, αυτό είναι ένα τεράστιο πλήγμα. Και δεν ξέρω πού θα καταλήξει για την οικονομία της χώρας. Θα την πάει σε ύφεση πάλι, χειρότερη. Θα την πάει σε ύφεση, προφανώς. Απαιτούνται τεράστιες δαπάνες για να στηριχτεί ο πληθυσμός, για να γίνει η ανοικοδόμηση κτλ. Οπότε υπάρχει και μια διάσταση φτώχειας και μιζέρειας. Βλέπεις να πηγαίνεις στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, Σπύρο? Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις ότι η οικονομία είναι χάλια της Τουρκίας. Τώρα, αν αναγκαστεί να προσφύγει στις αγορές και δεν βρει τα χρήματα που πρέπει να βρει, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Όσο είναι ο Ερντογάν, δεν πάει στο Δονοκού, ξέρετε. Θα προτιμήσει να μοιράζει τα χρήματα. Ελπίζω τα χρήματα που θα πάρει σαν βοήθεια ο Ερντογάν, ναι. Να μην τα πάει σε όπλα. Σωστό, μαζί το είπατε. Λες,